Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι η πρώτη πράξη της κυβέρνησης της αριστεράς, αμέσως μόλις συγκροτηθεί η νέα Βουλή, θα είναι η ακύρωση του μνημονίου και των εφαρμοστικών του νόμων. Ήσασταν ακόμα εξουσίας, δεν πρέπει επιτέλους να έχετε ένα πρόγραμμα για να ξέρουμε τι γίνεται και να μπορούμε να ψηφίσουμε με άνεση, ξέροντας ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό και λέει αυτό. Συγκεκριμένα πράγματα. Ένα, δύο, τρία. Ο μόνος τρόπος να βγούμε από την κρίση, να έχουμε μισθούς και συντάξεις, να βγούμε από την κρίση και να έχουμε ανάπτυξη της απασχόλησης, είναι να καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση και το μνημόνιο. Τελεία, παράγραφος. Λοιπόν, εμείς θα επαναδιαπραγματευτούμε τους επαχθείς όρους της Δανειακής Σύμβασης. Μέσα στα σημεία που θα επαναδιαπραγματευτούμε είναι και αυτό, προσδοκώντας το δικαιότερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν θα πάμε με μια διάθεση, ας το πω έτσι λαϊκά, τσαμπουκά. Θα πάμε με μια διάθεση συνεννόηση να τους πείσουμε. Κύριε Στρατούλη, με το μνημόνιο τι θα κάνετε, θα το καταγγείλετε? Γιατί κοιτάξτε, εγώ, αυτό είναι το βασικό που με ρωτάτε τώρα. Ναι, ότι παίζουν, είναι βασική ερώτηση. Με τις λέξεις, γιατί λίγο. Κυρία Στάη, ναι. Για να σας πω, το βασικό μέτωπο στις εκλογές είναι με τις δυνάμεις που θεωρούν, δηλαδή τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις δυνάμεις γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι ενάντια στο μνημόνιο και συμφωνούν και σε ένα κοινό πρόγραμμα για την αναγέννηση της χώρας. Ή και στις εκλογές θα επιβεβαιωθεί αυτό που έγινε 6 Μάη με την ψήφο του λαού, που αυτό το μνημόνιο έγινε ένας άταφος νεκρός, ένα κουρελόχαρτο και θα σταματήσει αυτή η καταστροφή. Η πορεία για την ναι, καταστροφή της χώρας μας, ή θα βγούμε από το μνημόνιο. Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ την ξέρετε, είναι καθαρή, πεντακάθαρη, περιγράφεται στο πρόγραμμά του, την έχουν διαβάσει όλοι. Είναι ότι θα ακυρώσουμε το μνημόνιο, θα καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση και θα κάνουμε επαναδιαπραγμάτευση. Όχι για το μνημόνιο. Την καταγγελία. Προσέξτε να δείτε, η ακύρωση δεν είναι άλλο από την καταγγελία, ακυρώνει στο μνημόνιο το οποίο είναι κομμάτι της Δανειακής Σύμβασης, το μνημόνιο ξέρετε είναι κομμάτι και ταυτόχρονα ακυρώνοντας το μνημόνιο θεωρείται και καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης. Ακυρώνοντας το μνημόνιο θεωρείται και καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης. Αυτομάτως και τα δύο. Αυτομάτως. Ακυρώνοντας το μνημόνιο, θεωρείται και καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης. Αυτομάτως και τα δύο. Αυτομάτως. Ένα θέμα είναι η Δανειακή Σύμβαση. Ναι. Και ένα δεύτερο θέμα είναι το μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν αφορά τους αντισυμβαλόμενους. Ακυρώνει το μνημόνιο το οποίο είναι κομμάτι της Δανειακής Σύμβασης. Είναι κομμάτι της Δανειακής Σύμβασης. Δεν αφορά τους αντισυμβαλόμενους. Ακυρώνοντας το μνημόνιο, θεωρείται και καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης. Αυτομάτως και τα δύο. Αυτομάτως. Υπάρχει μία Δανειακή Σύμβαση. Ναι. Αφού την Δανειακή Σύμβαση θέλουμε να την αναθεωρήσουμε. Μάλιστα. Και για να την αναθεωρήσουμε, ναι, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο και τα βήματα εκείνα, ναι, όπου θα την καταγγείλουμε και θα ξανασυζητήσουμε με τους συμβαλόμενους για να την επαναδιαπραγματευτούμε αυτή τη Δανειακή Σύμβαση. Καλό. Ξαπώ. Όπου θα την καταγγείλουμε και θα ξανασυζητήσουμε με τους συμβαλόμενους για να την επαναδιαπραγματευτούμε αυτή τη Δανειακή Σύμβαση. Προσέξτε, είπε. Όπου θα την καταγγείλουμε για να την επαναδιαπραγματευτούμε αυτή τη Δανειακή Σύμβαση. Επομένως μου λέτε ότι θα πάτε σε μια πλήρη επαναδιαπραγμάτευση, να το πω πάντων, έτσι, των πάντων που εάν αποτύχει διατηρείται το δικαίωμα της καταγγελίας του μνημονίου. Η έννοια της καταγγελίας είναι ένας πολιτικός όρος. Η έννοια της καταγγελίας είναι ένας πολιτικός όρος. Είπε, όταν λέμε καταγγελία του μνημονίου, προσέξτε φορά στην Τραγασάγκης, εννοούμε πολιτική καταγγελία, όχι νομική. Δηλαδή θα πούνε ότι δεν μας αρέσει το μνημόνιο. Σε κανέναν δεν αρέσει. Δημοσιογραφικά το λέμε κολοτούμπα αυτό. Δημοσιογραφικά το λέμε κολοτούμπα αυτό. Αυτό είπε ο κ. Δραγασάκης. Τι θα πει καταγγέλλω, το καταγγέλλω. Καταγγέλλω πολιτικά. Θα πει δε, και κάνω πτώχευση και τέλος με το χρέος. Και προχωρώ μπροστά. Η σκέψη μας πρέπει. Υπάρχουν... Υπάρχει αυτό στη σκέψη σας σαν ίστατη γραμμή. Αυτό όχι. Αυτό ήθελα να σας πω. Λέτε όχι. Αρκετές συγχύσεις. Δεν υπάρχει η έννοια της μονομερούς πράξης. Δηλαδή να βγούμε και μονομερός να πούμε διαγράφουμε το χρέος, καταγγέλνουμε αυτά. Δεν είναι και λογικό να το πει κανείς αυτό. Αυτό που θα γίνει είναι μια επαναδιαπραγμάτευση, ένα πλαίσιο
διαφορετικό, μέσα στο οποίο θα θέσουμε τους δικούς μας στόχους, έτσι. Για να την επαναδιαπραγματευτούμε αυτή την αίτησή μας. Πάει η καταγγελία, Μάρη. Πρέπει να επανεξετάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη λύση. Λέει, συγγνώμη, όταν λέει ο Σαμαράς θα κάνω επαναδιαπραγμάτευση. Όταν λέει τώρα ο Κουβέλης σταδιακή απαγγίθρωση το μνημόνιο. Και όταν λέει ο Τσίπρας πρέπει στα ευρωπαϊκά φόρα όλοι μαζί να επανεξετάσουμε την πολιτική. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τριών θέσεων, Δημήτρη, που θα βρίσκεται διαφορά? Καμία. Η διαφορά μας στο μυαλό του Μάριου πάνω εδώ. Ένα 23χρονο παιδί που φάει όλα τα παραμύθια. Δεν φταίει αυτό. Γιατί γι' αυτό είναι οι παραμυθατζίδες, για να κοροϊδεύουν αυτά τα αθώα και μικρά παιδιά που καπέλουν τον πόνο τους. Φόρο θα βάλετε, κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκε 1%. Μήπως είναι ένα τσιλίς τελικά η υπόθεση, γιατί είχε ακουστεί από τη ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Αρτιά, αναφέρεστε στην πρόταση. Στην πρόταση που έκανε ο κύριος Μιλιός. Ο καθηγητής. Έδωσε ένα παράδειγμα ο κύριος Μιλιός που αφορούσε τις 50-60 κερδοφόρες επιχειρήσεις που μέσα στο 2011 οι 100 πρώτες κερδοφόρες επιχειρήσεις είχαν 200 δις τζίρο. Δεν αφορούσε την μικρομεσαία επιχείρηση. 50-60 κερδοφόρες επιχειρήσεις, 100 πρώτες κερδοφόρες επιχείρησης. Έτσι, να δούμε ποιες είναι οι 500 μεγαλύτερες. Είναι γνωστές και καταγραμμένες. Λοιπόν, λέτε εδώ σε κάποιες χιλιάδες. Πολλές, ναι, δηλαδή. Χιλιάδες. Από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει οι φορολογικοί του συντελεστές, όπως έλεγε και ο Λάντ στην προεκλογική περίοδο κτλ. Λέτε να ψηφίσουν. Χιλιάδες, γι' αυτό σας ρώτησα. Κάναν την ερώτηση. Οι 500 μεγαλύτερες, θα ανοίξουμε την έκθεση της ΑΕΚΑ να δούμε ποιες είναι. Έτσι, να δούμε ποιες είναι οι 500 μεγαλύτερες. Μέτρα όπως η φορολόγηση του τζίρου των 6.000 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων με 1%. Κάνα το 6.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ναι. Δεν ήταν μικρομεσαίες αυτές που κλείνουν και βάζουν λουκέτο. Είχαν τζίρο πάνω από 200 δις. 1% έκτακτη φορολογία στον τζίρο τους, να μέσα στις 2 δις. Και εκεί έδωσε ένα παράδειγμα ο κ. Μιλιός που αφορούσε τις 50-60 κερδοφόρες επιχειρήσεις, 100 πρώτες κερδοφόρες επιχειρήσεις, είχαν 200 δις τζίρο. Για να είμαστε πολύ ειλικρινοί. Θα έρθει η ώρα που ο διαφωτισμός θα νικήσει το μεσαίον. Εμείς θα έρθουμε για να βοηθήσουμε τους φτωχούς και τους ανήμπορους. Εμείς, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εθνικής ανάτασης. Με ένα σχέδιο που θα μας βγάλει από την κρίση. Ένα σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση. Και ας σταματήσουν επιτέλους να μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά. Διότι ρωτούν συνέχεια, μα πού θα βρείτε τα λεφτά. Δεν μας είπατε πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά αυτά. Μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά αυτοί που τα φάγανε τα λεφτά. Μας ρωτάνε υποκριτικά πού θα βρούμε τα λεφτά. Τους απαντάμε εκεί που τα χάρισαν, εκεί που τα σπατάλησαν. Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος. Χθες ανέλησα ένα φορολογικό σύστημα που είναι καταρχήν δίκαιο, είναι δίκαιο και θα μας φέρει έσοδα, θα μας φέρει περισσότερα έσοδα. Να περιοριστούν οι φοροδιαφυγοί. Στην φοροδιαφυγή, την οποία εσείς δεν μπορέσατε να πιάσετε. Πολιτική βούληση να συγκρουστεί κανείς με τα μεγάλα συμφέροντα. Πρέπει να συγκρουστούμε και με συμφέροντο. Εμείς ξέρετε ότι θέλουμε να φορολογήσουμε και θα φορολογήσουμε τα κέρδη των πολύ πλουσίων και των πολύ ισχυρών. Ναι, θα πληρώσουν οι πλουσιότεροι που έχουν φοροδοτική ικανότητα. Τους πλούσιους θα τους φορολογήσουμε. Ποια είναι η γραμμή. Τον φτωχό θα τον αποφορολογήσουμε. Όχι νέα βάρη στη μεσαία τάξη και στους χαμηλόμισθους. Δεν μπορεί να έχουν λαϊλατήσει τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον μικρομεσαίο που κλείνει το μαγαζί του. Δεν μπορεί να την πληρώσει και άλλο, γιατί ήδη έχει πληρώσει πολλά, ο φτωχότερος και ο μεσαίος
Έλληνας, τα μεσαία και τα χαμηλότερα εισοδήματα της χώρας. Αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης, ναι, είναι οι άνεργοι. Ναι. Μέτρα λίγο κατά της ανεργίας. Και συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουμε και στην ανεργία. Εμείς θα έρθουμε για να βοηθήσουμε τους φτωχούς και τους ανήμπορους. Για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο και ένα καθεστώς δικαιοσύνης. Εγώ θα είμαι σωστός, αποτελεσματικός και δίκαιος. Και δίκαιος. Εμείς εννοούμε ότι αν έρθει μια κυβέρνηση της αριστεράς, θα χτυπήσει αυτό το σύστημα της διαπλοκής. Θα χτυπήσει αυτό το σύστημα της διαφθοράς. Δεσμεύομαι να ματώσουμε, εγώ και η κυβέρνησή μου, στη μάχη κατά της διαφθοράς και της ανομίας που μας πνίγουν όλους. Εμείς τη δημοκρατία δεν την έχουμε μια ξένη λέξη στο λεξιλόγιό μας. Τη δημοκρατία την κάνουμε πράξη και στις δικές μας τις διαδικασίες θα την κάνουμε πράξη αύριο και στους δήμους, στις περιφέρειες, στη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Μια παράταξη που έχει την δημοκρατική παράδοση, που έχει παλέψει για τα δημοκρατικά δικαιώματα, που έχει παλέψει για ένα σύνταγμα δημοκρατίας. Ψηφίζουμε για τις ζωές μας. Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται η ζωή μας. Στις 4 του Οκτώβρη δίνουμε τη μάχη για τη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν το μήνυμά μας είναι τέλος πια η υπομονή, φτάνει πια η ανοχή. Δύο απλές λέξεις. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Εμείς λέμε φτάνει πια. Φτάνει πια. Ως εδώ. Δεν πάει άλλο η χώρα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι η ώρα η κυβέρνηση αυτή να φύγει. Είναι ντροπή για αυτή τη χώρα. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει εδώ και τώρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει το καινούριο. Θα βάλουν κάποιους με τη μάσκα του καινούριου φορώντας, με το προσωπείο του καινούριου, να στηρίξουν το παλιό, διότι το παλιό δεν τραβάει πια. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς που υποσχέθηκαν, εξαπάτησαν, κυβέρνησαν και κατέστρεψαν την Ελλάδα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει το καινούριο. Οι ίδιοι άνθρωποι που μας οδήγησαν στα βράχια σήμερα εμφανίζονται ως ισοτήρες. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς που υποσχέθηκαν, εξαπάτησαν, κυβέρνησαν και κατέστρεψαν την Ελλάδα. Τα φλάσ έπεσαν και στη Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία μπορεί να μην υπογράφει το κείμενο, αλλά με την παρουσία της έδειξε ότι στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε εντελώς διαφορετικοί, είμαστε άλλοι και καλά θα κάνουν να το συνηθίσουν, να το συνειδητοποιήσουν. Και που δεν τις πραγματοποιούσαν, ναι, θα ήμουν πλήρως αναξιόπιστος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τελικά πληρώσατε το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ ή δώσατε τα χρήματα στο φιλανθρωπικό ίδρυμα όπως εσείς ο ίδιος είχατε πει ότι θα πράξετε. Και το μέρος που αφορά το χαράτσι θα το καταθέσω ως δωρεά στο ΚΕΘΕΑ. Ή θα το καταθέσω στο ΚΕΘΕΑ σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική νεολαία, στα άτομα που θέλουν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να απεξαρτηθούν. Αλλά προσέξτε κάτι τώρα, γιατί την πατήσανε. Την πατήσα για ένα απλό λόγο. Διότι εγώ ζω στο Νίκη, αγαπητή μου Μάγδα. Οπότε δεν έχετε. Τι να κάνω. Ή θα το καταθέσω στο ΚΕΘΕΑ. Ζω στο Νίκη, αγαπητή μου Μάγδα. Εμείς δεν κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική της φανφάρας. Ή θα το καταθέσω. Θα το κάνω. Θα. Την πατέντα της παροχολογίας και των ψεύτικων υποσχέσεων την έχουν τα δύο κόμματα του παλιού πολιτικού κατεστημένου που οδήγησε τη χώρα στα βράχια. Υπάρχει λοιπόν η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία τη σεβόμαστε, η οποία μιλάει για θρησκευτική μειονότητα και πρέπει να τη σεβαστούμε όλη αυτή τη συνθήκη και πρέπει σε αυτά τα θέματα να μην παίζουμε για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Διότι υπάρχει ένας σχεδιασμός από την πλευρά του τουρκικού προξενείου να κατέβει σε αυτές τις εκλογές ένα αμυγός μειονοτικό ψηφοδέλτιο. Αυτή είναι μια προβληματική επιλογή. Αυτή η επιλογή έρχεται σε σύγκρουση πρώτα απ' όλα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει λοιπόν η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία τη σεβόμαστε, η οποία μιλάει για θρησκευτική μειονότητα και πρέπει να τη σεβαστούμε όλη αυτή τη συνθήκη και πρέπει σε αυτά τα θέματα να μην παίζουμε. Είχε παρευρεθεί σε εκδήλωση με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, τον αρχηγό των Γκρίζων Λύκων, όχι ένα τυχαίο πολιτικό, όταν ο Μπαχτσελή επισκέφτη την Ξάνθη.
Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει ανακοίνωση εναντίον αυτής της επίσκεψης, λέγοντας ότι πυροδοτεί το κλίμα. Λίγο μετά, ένας από τους παριστάμενους ήταν υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, δεν μετρήσαμε το κόστος και το όφελος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Θέλω να με προσέξετε σε αυτό. Αλλά το κόστος και το όφελος, το κοινωνικό και το εθνικό, αν θέλετε. Διότι, κύριε Σρόιντερ, το θέμα της Θράκης είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και πρέπει σε αυτά τα θέματα να μην παίζουμε. Και δειλοί και ψεύτες. Αυτοί είμαστε. Και ρεζιλεμένοι, θα έλεγα εγώ. Με το θέμα του Μακεδονικού. Το έχουμε 25 χρόνια άλυτο το θέμα αυτό. Διότι τότε όλοι λέγαμε αυτό που είναι η επίσημη θέση της χώρας μας σήμερα. Λύση με σύνθετη ονομασία γεωγραφικό προσδιορισμό, μας το έδινε το πακέτο Πινέρο και ο Σαμαράς, υπουργός εξωτερικών, έλεγε όχι. Λύση σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις. Και για το εσωτερικό, Μακεδονία και για το εσωτερικό προσδιορισμό. Με επιθετικό γεωγραφικό προσδιορισμό. Μάλιστα. Βόρεια, νότια, έτσι, αλλιώς κλπ. Βόρεια, νότια, έτσι, αλλιώς κλπ. Και ο Σαμαράς, υπουργός εξωτερικών, έλεγε όχι. Και οδήγησε από μια θέση ευθύνης στη χώρα σε μια μεγαλειώδη ήττα. Με τις αιμονές του στο Μακεδονικό. Αυτά να τα ξεχάσετε. Τώρα έρχεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έρχεται η κυβέρνηση της κοινωνικής σωτηρίας. Τώρα έρχεται η κυβέρνηση της εθνικής περηφάνειας και αξιοπρέπειας. Ας επιλέξουμε λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ. Απευθύνομαι σε κάθε δημοκράτη, προοδευτικό, πατριώτη. Σας θέλουμε κοντά μας. Σας θέλουμε μαζί μας. Για την Ελλάδα λοιπόν θα ψηφίσουμε να δώσουμε πρωτιά μεγάλη θριαμβευτική στον ΣΥΡΙΖΑ για να σταματήσει η καταστροφή. Αυτοί που θα ενδιαφερθούμε για τη χώρα, για το λαό, είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Τώρα εδώ γελάνε. Κυρία Μέρκελ, μόλις έμαθε ότι ο κ. Παπανδρέου ετοίμαζε δημοψήφισμα για το μνημόνιο, όχι για το ευρώ, έβαλε τα κλάματα. Και αναγκάσανε. Το δεν θέλετε όμως και εσείς το δημοψήφισμα αυτό. Κάνετε λάθος, αν δεν θέλετε. Κάνετε λάθος. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις μου όλη εκείνη την περίοδο. Το άρθρο 44, παράγραφος 2 του Συντάγματος απαγορεύει ρητά δημοψηφίσματα για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χατζηνικολάου, το θέσατε ορθά. Θα σας το έλεγα και εγώ αυτό. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις μου όλη εκείνη την περίοδο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πρόκειται για ένα τρίκ, το οποίο έχει σαν απότερο στόχο να κερδίσει λίγο ακόμα χρόνο στην εξουσία ο Πρωθυπουργός. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν μας ακούσατε εμάς να μιλάμε για επιδόματα ανεργίας 2 ετών ή και παραπάνω, είναι γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Το επίδομα ανεργίας θα χορηγείται για διπλάσιο χρόνο από το σημερινό. Λέμε το εξής. Ναι. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Αλλά ξέρετε σε ποια περίπτωση. Εάν ιεραρχείς προτεραιότητες. Αν τα διεκδικήσεις. Αν νοικοκυρέψεις το κράτος. Εμείς λοιπόν σε αυτή τη φάση ιεραρχούμε προτεραιότητες. Και ποια είναι η προτεραιότητά μας. Λεφτά για τους συνταξιούχους, για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, για τους μισθωτούς. Το μεγαλύτερο έγκλημα δεν είναι οι μισθοί και οι συντάξεις, γιατί αυτούς θα τους επαναφέρουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Μήπως δημιουργείται ψευδεστήσεις, καλλιεργείται ψευδεστήσεις στον κόσμο ότι την επομένη θα αποκαταστήσετε τη συντάξη στα επίπεδα που ήταν πριν από 3-4-5 χρόνια. Είπατε τέτοιο πράγμα. Λέω μήπως. Όχι. Ρωτάω. Αν το πούμε αυτό θα είναι λάθος. Επαναφέρετε τις συντάξεις εκεί που. Τις χαμηλότερες, ναι. Τις χαμηλότερες, ναι. Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Αν το πούμε αυτό θα είναι λάθος. Σταδιακά και, και το σύνολο των συντάξεων. Γιατί κάναν όλοι ένα βήμα πίσω και κατάφεραν να πάνε πολλά βήματα μπροστά. Δημιούργησε ένα τσουνάμι, μια έκρηξη ενθουσιασμού. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε πίσω, όπως λέει μια ωραία φράση, ούτε για να πάρουμε φόρα. Γιατί κάναν όλοι ένα βήμα πίσω και κατάφεραν να πάνε πολλά βήματα μπροστά. Κροστάν τα δύο αυτά κόμματα. Πώς τα βγάζουν πέρα, για πείτε μου εσείς. Πώς πληρώνουν τους εργαζόμενους, πώς κάνουν προεκλογική καμπάνια. Πώς κάνουν. Αφού χρωστάνε λεφτά. Και μετά υπέστειλαν την ελληνική σημαία και την παρέδωσαν λάφυρο στην Άγγελα Μέρκελ. In June 2012, you said, according to Καθημερινή, that Pasok and Νέα Δημοκρατία lowered the Greek flag. Υπέστειλαν τη σημαία. And surrendered it to Angela Merkel. If this is a correct quote, of course I don't know. What did it mean? Δεν θυμάμαι να είπε τέτοια φράση. She doesn't remember having said something okay. Like that. Okay. Και μετά υπέστειλαν την ελληνική σημαία
και την παρέδωσαν λάφυρο στην Άγγελα Μέρκελ. Δεν θυμάμαι να είπε τέτοια φράση. Είναι άλλο πράγμα η Δανειακή Σύμβαση και είναι άλλο πράγμα το μνημόνιο. Κυρώνει το μνημόνιο το οποίο είναι κομμάτι της Δανειακής Σύμβασης. Είναι κομμάτι της Δανειακής Σύμβασης. Είναι άλλο πράγμα η Δανειακή Σύμβαση και είναι άλλο πράγμα το μνημόνιο. Άι, καληνύχτα. Ποιος κατάλαβε τώρα. Άι, καλιά, άντε, ρε, καληνύχτα, ρε. Ακυρώνοντας το μνημόνιο, θεωρείται και καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης. Αυτομάτως και τα δύο. Εμείς θα διαπραγματευτούμε τη Δανειακή Σύμβαση. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος με την ακύρωση και την επαναδιαπραγμάτευση. Είναι δύο όροι αντιφατικοί πλήρως. Να μην μπορούν να εφαρμοστούν. Υπάρχει διγλωσία, ό,τι άλλα λέμε. Μια διαπραγμάτευση σκληρή, μια διαπραγμάτευση που θα μας οδηγήσει σε ένα βιώσιμο αποτέλεσμα, αλλά θα γίνει αυτή η διαπραγμάτευση. Δεν έγινε ποτέ για την Ελλάδα. Ισχυρίζομαι δηλαδή ότι ούτε ο Παπανδρέου διαπραγματεύτηκε, ούτε ο Παπαδήμος διαπραγματεύτηκε, ούτε ο Σαμαράς διαπραγματεύτηκε. Να παγώσει ο Πρωθυπουργός τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Ούτε ο Σαμαράς διαπραγματεύτηκε. Αν σας έλεγε κάποιος ότι αυτό το οποίο λέτε σήμερα, ότι εγώ θα πάω, θα διαπραγματευτώ πολύ σκληρά, θα πετύχω λοιπόν μια πλήρη επαναδιαπραγμάτευση όλων των θεμάτων που είναι ανοιχτά και θα κερδίσω. Τι διαφορά έχει από αυτό που έλεγε ο Σαμαράς στο Ζάπιο, όταν έλεγε εγώ θα βγω, θα πετύχω επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, θα διαπραγματευτώ σκληρά και όχι σαν τον Παπανδρέου και θα κερδίσω. Τι διαφορά έχει αυτό που λέτε εσείς? Διαφορά έχει, δεν το λέει ο Σαμαράς, ο οποίος είναι αξιόπιστος. Αν το λέμε εμείς που είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Τώρα, εντάξει, είχαν ένα σύστημα πελατειακό. Έτσι με αυτόν τον τρόπο γιγαντώθηκε το πελατειακό κράτος. Αυτή είναι η δική τους αντίληψη για την άσκηση εξουσίας. Και αν τους αφήσουμε, θα συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Αν θέλετε η Ελλάδα να συνεχίσει το δρόμο που έζησε αυτά τα 6 χρόνια, τότε ξαναψηφίστε τον κύριο Καραμαλή. Αν θέλετε μια άλλη πορεία, μαυρίστε τους, δώστε δύναμη στον ΣΥΡΙΖΑ. Ζητώ την ψήφο αυτοδυναμία σας. Ψηφίστε για την αυτοδυναμία της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Ζητώ την ψήφο αυτοδυναμία σας. Ξεκινάμε μαζί. Θα έρθει η ώρα που ο διαφωτισμός θα νικήσει το μεσαίον. Α, καλιά, άντε, ρε, καλύτερα.